Σκάσε μου το μπελά μου, σκάσε, δεν καταλαβαίνεις. Κάθε μέρα το ίδιο βιολί, τα ίδια και τα... Μα έχεις πρίξει ρε, δεν καταλαβαίνεις, σου λέω. Σκάσε ρε, σου λέω, δεν καταλαβαίνεις. Το μπελά μου, δεν βάζεις καμιά ανάποδη, πόρτα μου. Άμα θέλω να βάζεις τα χέρια μου μπροστά ρε. Άμα θέλω να βγάζω εγώ τα χέρια. Έλα τώρα, αφού ξέρεις ότι θα σ' αρέσει. Έλα σου λέω κοριτσάκι μου τώρα, έλα. Δεν σε βλέπω εγώ τι φοράς κάθε μέρα πως έρχεσαι στο γραφείο. Ε, ή νομίζεις δεν σε βλέπω που μπαίνω στο γραφείο και σου τρέχουν τα σάλια. Σκληρό, πολύ σκληρό. Πολύ δυνατό πολιτικό μήνυμα, συγχαρητήρια. Στην ουσία με αυτά τα σποτ, και εδώ δεν έχει να κάνει με το ότι η κυρία Μελέτη είναι ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, εδώ δεν κοιτάμε το κόμμα, κοιτάμε την πρωτοβουλία που πήρε μία γυναίκα και πολιτικός και δημοσιογράφος να στείλει αυτό το μήνυμα την ημέρα της Παγκόσμιας ημέρας κατά της κακοποίησης των γυναικών. Και με τον πλέον σύγχρονο τρόπο. Ναι, δηλαδή ναι. Δεν μπανάλιγε ένα κατεβατό ολόκληρο. Ας προκαλέσει. Ορίστε. Προκαλεί. Τι προκαλεί. Εμένα μου προκάλεσε νεύρα, δηλαδή θα ήθελα πάρα πολύ να τον είχα μπροστά μου εγώ αυτόν τώρα. Ναι, εντάξει. το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Από την άλλη, επειδή οι μορφές βίας έχουν πολλούς διαφορετικούς τύπους, με 6 διαφορετικά σποτάκια, δηλαδή βία στο χώρο εργασίας, βία μέσα στο σπίτι, σεξουαλική βία, φραστική βία, νομίζω ότι η κυρία Μελέτη με την ομάδα της, και μπράβο στην ομάδα της, έπαιζε παντού χθες και είναι πάρα πολύ λογικό. Τώρα, γεια σας κύριε και Πάνο. Και σε αυτό το μήνυμα πάντως τα λέει όλα. Ναι, ναι. Δηλαδή υπάρχουν όλες οι εκδοχές μιας βίαιης συμπεριφοράς με όλες, από όλες τις πλευρές. Υπάρχει και, δηλαδή, υπονοείς και την σεξουαλική βία σε στο αυτό τέλος το μήνυμα. Του βίντεο ήταν σε αυτό το μήνυμα. Και σκέψου, εγώ σκεφτόμουν ότι την ώρα που βλέπαμε όλο αυτό το βίντεο υπάρχουν κάποιες γυναίκες οι οποίες ζουν ακριβώς αυτό σε καθημερινή βάση. Σκεφτείτε πόσο δυνατό, παρότι πολύ σκληρό, μήνυμα ήταν αυτό. Κυρία που Σουπούλο, έφυγε. Ακούσατε το Μιχάλη το Χρυσοχοίδη. Για ποιο από όλα τα θέματα. Την λέτε. Τελευταία περίοδο, 17.500 περιπτώσεις αντιμετώπισε ενδοοικογενειακής βίας σε γυναίκες που κακοποιήθηκαν η ελληνική αστυνομία. 87% αύξηση σε σχέση με το ίδιο διάστημα. Πάνω από 17.000 περιπτώσεις γυναίκες κακοποιήθηκαν. Και είχαμε 6.000 συλλήψεις, 7 δεν ξέρω πώς. Σε σχέση με πότε, σε σχέση με πότε, Θεοδόση. Σε σχέση με το περσινό διάστημα τα στοιχεία. Σε ένα χρόνο, σε ένα χρόνο. Περίπου ένα χρόνο, άρα γιατί εδώ είναι από τον Ιανουάριο μέχρι τον Οκτώβριο. Άρα δεν είναι μόνο το ότι πια αυτό που λέμε το τυποποιημένο ανοίγουν τα στόματα, είναι έχουμε και αύξηση των ίδιων των κρουσμάτων. Δηλαδή πέραν από το, τώρα, πέραν το ότι καταγγέλλονται. Καταγγέλλονται από μια, αλλά συμβαίνονται. Η αύξηση είναι γιατί οι γυναίκες πια έχουν μια περισσότερη, μάλλον τα θύματα. Γιατί υπάρχουν και άντρες, πρέπει να σας πω, σε μικρότερο ποσοστό, αλλά υπάρχουν. Ναι. Έχουν περισσότερη εμπιστοσύνη στις αρχές και το καταγγέλουν. Είναι όντως αύξηση των περιστατικών και της βίας. Εμένα μου είπε υπήρχε χθες υπόγεια, ναι, αλλά τώρα ανοίγουν τα στόματα. Μου είπε αυτό χθες πρέπει να το δούμε. Ο υπουργός που ήταν στο Ρεδοθάλαμο, ότι πια και αυτό λέει, μου λένε, του λένε οι αστυνομικοί που χειρίζονται τα θέματα, ότι πηγαίνουν τα παιδιά. Πηγαίνουν βεβαίως παιδιά και μιλούν. Σηκώνουν το τηλέφωνο τα παιδιά και αστυνομικό, την αστυνομία. Στην αστυνομία. Και άρα η αλλαγή του προς το νεότερο, νεαρότερο ηλικίας των αστυνομικών, κύριε Μπαλάσκα, ανδρών και γυναικών, αυτό έχει αλλάξει και όλη την αντίληψη της κοινωνίας προς την αστυνομία. Και θα σας δώσω και μια πληροφορία. Το περιστατικό χθες στην Ηλιούπολη, συγγνώμη κύριε Μπαλάσκα, ναι, που πήρε η κόρη τηλέφωνο να ειδοποιήσει ότι είναι εκεί μέσα μεθυσμένος ο πατέρας με την καραμπίνα και απειλή. Παίρνουν το 100. Και πηγαίνει άμεση δράση. Δεν ξέρουν τα παιδιά που να πάρουν, δεν ξέρουν το τετραψήφιο και παίρνουν το 100. Και τρέχει άμεση δράση και πάει Δίας. Αμέσως. Και τις περισσότερες συλλήψεις έχει από αυτές που αναφέρει ο Υπουργός. Εκπαιδεύονται και οι Δίας σε αυτά ή όχι. Τι εκπαιδεύονται, τηρούν τον νόμο. Τηρούν ο αστυνομικός τηρεί τον νόμο. Από τη στιγμή που δηλώσει μια γυναίκα ή δει μια γυναίκα ότι έχει κακοποιηθεί, έστω και λεκτικά, είναι σοβαρή πράξη και γίνεται με περνάνε μέσα και ρουπέδες. Αν μου επιτρέπετε, υποτίθεται ότι όλοι οι αστυνομικοί πρέπει να έχουν διαβάσει το εγχειρίδιο αντιμετώπισης περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας. Όλοι το έχουν. Και γι' αυτό υπάρχουν τώρα το έχουν διαβάσει, αυτό δεν το ξέρω πρέπει να μας το πει ο κ.